Και κάποια στιγμή η λαλή μου φύγε, φύγε, τράβα πίσω γιατί ήταν να πάρουμε. Και ουσιαστικά ναι, σταμάτησαμε στη μέση του δρόμου δαμέ και κάποια στιγμή ρε φίλε φούντωσε η φωτιά δαμέ πίσω το βουνό νουλο και ξεκίνησε η κόλαση δαμέ. Δηλαδή παλεύκω και τουλάχιστον 4 χρόνια δαμέ για το χωράφι για να το κάνω γόνιμο γιατί είμαι εντάξει τεχνικές που χρησιμοποιούμε πολλά βιοκαλλιεργίας και πολλά φυσικές. Και τρόπου ζωή, α πούμε, που έκανα, και αφοσιώθηκα από αυτό το πράγμα να το κάνω, α πούμε. Οπότε, αν καταλαβαίνει την ημέρα τη πυρκαγιά, και την επόμενη πόρτα, τα μέσα, αντίκρισα, το πράγμα, τα μέσα, φίλε, πέσα χαμέ. Ναι, οι πλημμύρες βασικά, εντάξει, οπότε βλέπετε τα το χώμα που ήρθε, εντάξει, τούτο είναι η δεύτερη, τρίτη φορά που κατέβασε όγκου χώματος. Ήταν τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω το χώμα. Και ήταν βασικά γιατί δεν συγκράτησε καθόλου η ρίζα στο δέντρο, τα φτωχή φυτά, τα χαμηλόθαμνα που ουσιαστικά κρατούσαν. Εξαφανιστήκαν τα πάντα βασικά. Δεν υπάρχει τον το πράγμα, δαμε, ας πούμε. Οπότε το πρόβλημα είναι τούτο. Γιατί νιώθω τόσο αγαπώ το λέω σου επειδή είναι πολλά παιδικές εμπειρίες έτσι αγιώς το πράγμα νουλο δηλαδή, που θωρείς πίσω σου ρε φίλε. Και εντάξει είναι τούτο, είναι χώμα, ξεκινάς από χώμα του κυρίως. Άμμος. Άμμος ρε φίλε. Είναι μεν τίποτα, άμμος. Πού είναι τα στοιχεία, πού είναι τα... Είναι και τίποτα. Λόγω έντονων κακοκαιριών, δυνατούς ανέμους, άνοδων της θερμοκρασίας και έχουν και επηρεαστεί για τα ψάρια. Έχουν έρθει ξενικά είδη στη Μεσόγειο που επηρεάσασαν τα δικά μας τα ψάρια. Και έτσι μειώθηκε το αλίευμα της Κύπρου. Επίσης, κάνουν καταστροφές στα δίχτυα μας. Μεγάλες καταστροφές. Και έτσι έχουμε ένα απώλεια εισοδημάτων. Θεωρώ πως η κλιματική αλληλεγγύη επηρέασε με το θέμα της μετανάστευσης διάφορων ψαριών, όπως το λιοντόψαρο. Το κουνελόψαρο τρώει πάρα πολύ ποσότητα ψαριών και αυγών και ειδικά καταστρέφει τα δίκτυα η περισσότερη ζημιά. Είχαμε τα αδελφίνια, τις ζημιές που γίνονται στα δίκτυα, μιλούμε για πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, ενώ η αποζημίωση από το κράτος είναι μηδενική. Θεωρώ ότι πλέον το ψάρι πήγε πιο βάθια. Μετακινήθηκε, ας πούμε, να ήταν στα 10 μιλιά, πήγε στα 15, στα 20. Τα σκάφη της Κύπρου για να κάνουν την απόσταση τούτη χρειάζονται πάρα πολλές ώρες. Με αποτέλεσμα και να υπάρχει περισσότερο καύσιμα και να υπάρχει περισσότερη ρήπανση και θέμα του ψαριού να δυσκολεύεις να το πιάσεις. Κοίταξε, η καλύτερη κατάσταση που μπορεί να υπάρξει για να βελτιωθεί λίγο η κλιματική αλλαγή. Αντί το κράτος να έρχεται για να λύει, για να αλλάξει μια μηχανή, πρέπει να μειωθεί 10% τη δύναμη σου κάτω και να βάλει μια καινούργια. Να έρθει το ίδιο το κράτος, να δώσει επιδότηση τουλάχιστον 80% και να μπουν κινητήρες χωρίς καυσί πετρελαίου ή κάτι, να υπάρχει ρήπανση. Να δοθούν κίνητρα προς τους επαγγελματίες ψαράδες παύσης αλιείας. Να προστατευτούν περιοχές. Μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ήδη υπάρχουν μερικοί υφάλλοι, αλλά δεν είναι ικανοποιητικό. Πρέπει να γίνουν πιο συντονισμένα προγράμματα. Σαφώς δεν περιμένω βοήθεια από το κράτος. Το θέμα είναι να μπορέσει και εκείνοι ήδη να τα ανοίξουν. Να έβρουν κοντίγια, να έβρουν που πάθουν να έβρουν για να μας δώσουν ένα push, μια πρόθεση να μπορέσουμε να επιβιώσουμε το πράγμα. Γιατί εντάξει, ναι, χρειάζονται πάρα πολλά έργα τα πάνω, ας πούμε, για να γίνουν. Δηλαδή, αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, να μπορώ να επιβιώσω από το κομμάτι δάμε. Να ξεκινήσουμε να ανανεώνουμε τα βουνά, αυτοφυή φυτά, τα χαμηλόθαμνα, να συγκρατήσουμε το έδαφος. Το έδαφος χάθηκε, υπάρχει. Δηλαδή, τα πρώτα δεύτερα νερά που να ξαναξεκινήσουν να γίνονται τα πάνω, να με πάρει πάλι.